Καστοριάς. Υποδεχόμαστε όλα τα παιδιά του νομού Καστοριάς και βέβαια τα παιδιά τα ωφελούμενα του οργανισμού μας, τα οποία είναι 250 ανήλικα παιδιά κάτω από τα όρια της φτώχειας στο νομό Καστοριάς και 68 υπερήλικες κατάκτητες με ασθένειες και άπορους με το δεύτερο μεγάλο πρόγραμμα Φροντίδα για Τρίτη Ηλικία. Έχουμε λοιπόν όλες αυτές τις δράσεις ώστε να μπορέσουμε στις 30 του μήνα να κάνουμε μια τεράστια διανομή τροφίμων σε 150 αυτές τις οικογένειες και επίσης έχουμε πάρει στις πλάτες μας όλες τις εκδηλώσεις για τα παιδιά στο Δήμο Καστοριάς. Έχουμε στις 29 Δεκεμβρίου μεγάλη επόμενη εκδήλωση για τα παιδιά στη Λέσχη Αξιωματικών. Εν τω μεταξύ αύριο με το Σύλλογο Εστίασης του Δήμου Καστοριάς διοργανώνουμε εδώ πάλι στο Εύρυο μεγάλα events για τα παιδιά, δωρεάν 2.000 μελομακάρονα, 2.000 muffins, τα οποία κατασκεύασε το ΙΕΚ Μαγείρο και το ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αρχισέφ μας, τον Σάββα τον Καρυπίδη. Και τα παιδιά, 90 μάγειρες, ήταν εδώ λοιπόν και σερβίριζαν όλες αυτές τις μέρες και θα είναι και στις επόμενες εκδηλώσεις. Και τα κορίτσια του τμήματος αισθητικής. Στήριξε έχετε από τους τοπικούς φορείς στις δράσεις. Ναι, πέρασαν εδώ όλοι οι θεσμικοί φορείς, δηλαδή η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων ήρθε χθες με 3 περιπολικά και ένα φορτηγά και μας έφερε παιχνίδια που θα κάνουμε διανομή στα παιδάκια μας 24. Αύριο περιμένουμε την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Έχουν περάσει εδώ δημοτικά σχολεία, πολλοί φορείς και μας φέρνουν παιχνίδια και τρόφιμο ο λαός που συγκεντρώνουμε με σακούλες ώστε να μπορέσουμε να μαζέψουμε μια ικανότητα ποσότητα τροφίμων. Πολύ και ας. Να ευχαριστήσουμε και την Τσιμπίτα ΑΕ γιατί μας έφερε 10 παλέτες με τσουρεκάκια κρουασάν τα οποία διανέμουμε δωρεάν στον κόσμο. Εμείς καταρχήν δεχτήκαμε μεγάλη χαρά την πρόσκληση από το Κέλετρον και από το φίλο μου τον Γιώργο. Οι μαθητές μας, συνολικά 90 μαθητές, συμμετείχαν μαζί με 7 εκπαιδευτικούς. Επίσης, σε αυτή τη σχολή μας συμμετείχαμε όλοι μαζί για να βγάλουμε γλυκά για να προσφέρουμε για την αγάπη για το παιδί. Και στεκόμαστε πάντα δίπλα στο Κέλετρον για οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση χρειαστεί. Να συνεισφέρουμε και εμείς με το δικό μας κομμάτι, με το δικό μας λιθαράκι σε εκδηλώσεις για το καλό του παιδιού. Το Κέλετρον με πρόεδρο του κύριο Νικολόπουλο Γιώργο και την ομάδα του, πραγματικά όχι μόνο φέτος, σε πολλά χρόνια στηρίζει με πολλές κοινωνικές δράσεις άτομα που ειδικά αυτές τις μέρες πραγματικά θέλουν τη στήριξη όλων μας. Εμείς ως περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ως περιφερειακή ενότητα προσπαθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων να γινόμαστε και αρρωγοί σε αυτές τις προσπάθειες όλων αυτών των συλλόγων, ειδικά όπως είναι ο σύλλογος εδώ το Κέλετρο που πραγματικά δραστηριοποιείται και βοηθάει πάρα πολύ κόσμο στην Καστοριά. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία και πάντα να υπάρχουν τέτοιες δραστηριότητες καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.